Μια πορεία δυναμική που κατέδειξε ότι οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλο την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας και της ακρίβειας, ξεκίνησε σήμερα το πρωί από το εργατικό κέντρο της Πάτρας στους κεντρικούς δρόμους. Επίκεντρο για μία ακόμη φορά το εργατικό κέντρο, όπου δόθηκε το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι πλέον παλεύουν για το μέλλον τους. Οι εκπαιδευτικοί ακόμα μια φορά είναι στους δρόμους, είναι για να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο, είναι επιτέλους να αρθεί αυτή η ιστορία με την καθήλωση των μισθών μας εδώ και 11 χρόνια μισθούς που έχουν πετσοκόψει τα μνημόνια. Είμαστε εδώ πέρα για να φροντοφωνάξουμε ότι πρέπει να καλυφθούν όλα τα κενά στο δημόσιο σχολείο με μόνιμους διορισμούς. Είμαστε εδώ γιατί τα σχολεία θα πρέπει να στηριχθούν οικονομικά, γιατί πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Λεφτά υπάρχουν σε αυτούς που τα δίνουν στα ταμεία ανάκαμψης και τα παίρνουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι, και πρέπει επιτέλους οι κυβερνήσεις να βάλουν προτεραιότητα το δημόσιο σχολείο. Ένταση δημιουργήθηκε όταν εκπρόσωποι του εργατικού κέντρου κατέβασαν από το βήμα άτομο που άνοιξε στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Και τότε προκλήθηκε επεισόδιο μεταξύ αντιεξουσιαστών και συγκεντρωμένων στον χώρο. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να έχουν στοιχειώδη διαβίωση με κατώτατο μισθό καθυλωμένα στα 650 ευρώ και χωρίς καμία προοπτική. Το μισθολόγιο που καθιέρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2015, αντί να άρει τις περικοπές των μνημονίων των κυβερνήσεων 2010-2015, καθήλωσε τους μισθούς μας, αφού πέρα από το πάγωμα της διετίας 16-17 για τη μισθολογική μας εξέλιξη. Και τα παπαγαλάκια τους είναι απόδειξη πλουτισμού και προνόμιο μόνο για όσους έχουν γεμάτες τις τσέπες. Γιατί το να πάμε στο σούπερ μάρκετ να προμηθευτούμε τα αναγκαία για την οικογένειά μας έχει μετατραπεί σε μεγάλο βάσανο. Σκεφτόμαστε τι να μην ψωνίσουμε. Είμαστε εδώ γιατί τα μεροκάματα και οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένα στα τάρταρα. Η διανομή όμως τώρα πια ξέρουμε ότι για να ανατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε τις δικές μας δυνάμεις. Όπως κάναμε και τον περασμένο Σεπτέμβρη στην eFood που κάναμε κουρελόχαρτο τον νόμο Χατζηδάκη. Και από αυτό εδώ το βήμα δίνουμε σήμερα την υπόσχεση ότι στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα.